Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η διοίκηση του Δήμου Καβάλας και κατά προέκταση της ΔΕΙΑ Καβάλας προσανατολίζονται σε ένα καινούργιο τιμολόγιο για τις ευφαθείς κοινωνικές ομάδες. Με το νέο αυτό τιμολόγιο θα επέλθει μείωση της τάξης του 90% στα πρώτα 40 κυβικά. Η πρόταση, αφού πρώτα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, αναμένεται να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και, εφόσον λάβει την έγκριση, η εφαρμογή του θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2013. Η πρώτη παρέμβασή μας θα είναι μία μείωση της τάξης του 90% στα άτομα που βρίσκονται σε πλήρη ένδυα. Αυτή η έκπτωση θα είναι στα πρώτα 40 κυβικά, όπου είναι η κατανάλωση μια μέσης αστής οικογένειας. Η δεύτερη παρέμβασή μας αφορά στους πολυτέχνους, όπου τους έχουμε σε μία μειωμένη κατηγορία, αλλά εδώ βάζουμε και ένα εισόδημα. Η πρότασή μας είναι για ένα εισόδημα των 30.000 ευρώ. Να υπάρξει ένα εισόδημα των 30.000 έως των 30.000 ευρώ. Η τρίτη παρέμβασή μας είναι μετά τους πολυτέχνους να μπουν και στους τριτέχνους. Έτσι, οι τρίτεχνοι δεν υπήρχαν σε αυτήν τη μείωση. Το όριο θα είναι σαφώς και λιγότερο από το 30.000. Δεν έχει προσδιοριστεί. Είναι μια απόφαση την οποία θα την πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι άτομα με αναπηρία, 80% αναπηρία, 67% αναπηρία. Είναι όλες αυτές οι ευπαθείς ομάδες που βιώνουν αυτή την οικονομική πολιτική μεγαλύτερο από κάθε έναν στο πετσί τους, ας το πούμε. Η μείωση, εδώ θέλω να πω των τελών, δεν είναι οριζόντια. Είναι πολιτική επιλογή αυτή της διοίκησης να αγγίξει αυτή η μείωση τις ομάδες αυτές οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα. Η μείωση αυτή, να σας διευκρινίσω, είναι εφικτή πρώτον λόγω της μείωσης των δαπανών την οποία έχουμε σε σχέση με την περσινή χρονιά. Υπάρχει μία μείωση στις δαπάνες όσον αφορά το κόστος μισθοδοσίας που προσδιορίζεται στο 2012 σε σχέση με το 2011 στις 700.000 ευρώ. Μία μείωση δαπανών από τις προμήθειες των εμπορευμάτων τις οποίες κάνουμε λόγω αλλαγής του συστήματος που γίνονται με διαγωνισμούς. Γενικότερα υπάρχει ένα σημάζεμα στα οικονομικά της ΔΕΙΑΚ αυτό εδώ πέρα, γι' αυτό είναι και εφικτή αυτή η άσκηση της πολιτικής αυτής. Στη συνέχεια θα έχουμε και άλλες μειώσεις βλέποντας και κάνοντας και παρεμβαίνοντας δηλαδή στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΚ. Την προσεχή Πέμπτη συζητιέται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Θα γίνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει απόφαση για να οριστεί η τιμολογιακή πολιτική αυτή. Οποτεδήποτε και να γίνει όμως, θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2013. Εδώ θέλω να πω και για τον πρωτογενή τομέα, θα υπάρχει και μία μείωση του νερού για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλήρωναν τώρα το νερό τους όσο το οικιακό, θα φτάσει το νερό στα 20 λεπτά. Είναι αίτημα του συνδέσμου του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων, του Σωματείου των Κτηνοτρόφων, το οποίο το ικανοποιούμε.